πάμε να ακούσουμε για το ξέσπασμα του γιου του Γιώργου Καραϊβάς, του συναβέρφου δημοσιογράφου, ο οποίος εκτελέστηκε στην κατοικία του από πληρωμένους δολοφόνους. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε ποιο είναι το ξέσπασμα του γιου του Γιώργου Καραϊβάζ. Ακόμη και στην περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάσει αμοιβή προ την οικογένεια, δεν θα δεχτούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για τη δολοφονία του πατέρα μου. Οπότε κάνουμε μια δικαστική διαμάχη στην οποία δίνουμε χρήματα που δεν έχουμε, για να βγει στο τέλο. Μπράβο, μπει και φυλακή. Εμά σαφώ μα ενδιαφέρει ο δολοφόνο, όποιο κι αν είναι, να μπει στη φυλακή. Αλλά πρέπει να καταλάβει το κράτο ότι ο ρόλο αυτό δεν αρμόζει στην οικογένεια. Θα πάτε στη δίκη. Δεν ξέρω, δεν βλέπω το λόγο να είμαι στο δικαστήριο. Δεν με νοιάζει να ακούσω τι έχουν να πούν. Θα γυρίσει πίσω ο πατέρα μου. Ό,τι και να πουν αυτοί οι άνθρωποι, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τελικά τι, Μια κοινή νίκη. Αν μπορεί καν να το αποκαλέσει, Νίκη, ψυχικά θα νιώσω καλύτερα γιατί η δολοφόνη του πατέρα μου είναι μέσα. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι έτσι. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η δολοφόνη του τον σκότωσαν. Τελείωσε. Θα έπρεπε να πάνε φυλακή. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δική μου υποχρέωση να είμαι πολιτική αγωγή, να είμαστε εκεί. Γιατί. Θα μάθουμε το λόγο. Ωραία, μπορούν να πούν για το συγκεκριμένο άρθρο που θα έγραφε ή για αυτά που είπε. Δεν αλλάζει όμω το γεγονό, είναι νεκρό. Υπάρχει δικαίωση. Η δικαίωση είναι στα μάτια του κόσμου. Το δικαστήριο είναι μια μάχη για τον κατηγορούμενο να αποδείξει ότι δεν το έκανε. Και δυστυχώ για κάποιον λόγο για εμά που δεν κάναμε την έρευνα, που δεν ξέραμε τι γινόταν στην έρευνα, να αποδείξουμε ότι το έκανε. Γιατί καλούμε εγώ να πω, Εσεί το κάνατε, να του κατηγορώ και να δακτυλοδεικτώ να αντιμετωπίσω ποιου. Έχει τελειώσει η αλληλεπίδρασή μου με αυτού του ανθρώπου. Ήταν μια μικρή αλληλεπίδραση ελάχιστον δευτερολέπτων. Αλλά μα πήρε ό,τι ήταν να μα πάρει. Υπάρχει λόγο να θέλουμε να του ξαναδούμε. Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για εμά και τον πατέρα μου είναι να προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το ξέσπασμα του γιου του Γιώργου Καραέ, Βάζ, και πραγματικά συγκλονίζει. Μένουμε εδώ.